Να καλωσορίσουμε τώρα στο στούντιο τον Γιώργο Καραμέρο. Καλησπέρα. Πρώην συνάδελφο, είμαστε λίγο αυστηροί, Γιώργο, όπως καταλαβαίνεις. Νυν υποψήφιο στην Ανατολική Αττική. Υποψήφιο με το ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική. Και επειδή το είδα αυτό που είπε ο κ. Γεωργιάδης, το εντυπωσιακό είναι ότι αυτή τη διοργάνωση, αυτά τα βραβεία, τα Fund Managers Award 2022, τα διοργάνωσε η Πανελλήνια Ένωση Ομολογιούχων. Και θυμήθηκα με ποιον προκομμένο, χρήσιμο, αίσιο υπουργό το 2012 κουρεύτηκαν το ομόλογα των Ελλήνων ομολογιούχων. Έτσι, δεν ξέρω, ήταν και ο κύριος Γεωργιάδης στην κυβέρνηση αυτή. Πώς, είχε βάλει πλάτη εκείνος. Μήπως είχε βάλει και πλάτη εκείνος. Άρα, αυτός ο διχαστικός λόγος ο οποίος χρησιμοποιεί ο κύριος Γεωργιάδης και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, στην πραγματικότητα είναι μια απέλπιδα προσπάθεια να συσπυρώσει όσους έχουν απομείνει και στηρίζουν το Μητσοτάκη ή σκέφτονται να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, βάζοντας έτσι πολύ σκληρές διαχωριστικές γραμμές, καλός, κακός, αίσιος, απέσιος, τυχερός, γρουσούζης. Τώρα μιλάει για γρουσουζιά ο κύριος Γεωργιάδης εκεί που είναι, στο Υπουργικό Συμβούλιο που είναι, θα πρέπει να τα αποφύγει αυτή τη λέξη καλύτερα. Να μην κοιτάει την κορυφή του τραπεζιού. Κοίταξε, Κώστα Πουλακίδα, χτες που ήταν μια μουντή μέρα, ήταν μια μουντή μέρα, βροχερή, χιόνισε στην Πάρνηθα. Βγήκε ένα ουράνιο τόξο. Το ουράνιο τόξο είναι η προοπτική των εκλογών στις 21 Μαΐου. Αλλά η συννεφιά είχε ξεκινήσει το πρωί από αυτές τις φωτογραφίες που είδαμε μέσα από το Υπουργικό Συμβούλιο, που δεν νομίζω ότι τη στιγμή της αναγγελίας των εκλογών από τον Κυριάκο Μητσοτάκη τα πρόσωπα των συνεργατών του ήταν πρόσωπα υπουργών που πιστεύουν ότι μπορεί να κερδίσει αυτό το κόμμα ή αυτή η κυβέρνηση ξανά την ανανέωση της θητείας τους. Νομίζω ότι είμαστε πια σε μια αντίστροφη μέτρηση 53 ημερών, όπου θα πάμε σε ένα προοδευτικό σχήμα. Ελπιδοφόρο, να πάρει ανάσα ο κόσμος, να σταματήσουμε να είμαστε αυτό που λέει το Ευρωκοινοβούλιο, δηλαδή υποχώρηση του κράτου δικαίως, ή αυτό που λέει η έκθεση του State Department, μια τριτοκοσμική χώρα. Αυτό πρέπει να μπει ένα τέλος σε αυτό. Λοιπόν, μας έδωσες μια πάσα να μας δώσεις ένα λεπτό να αναφέρουμε κάποιες ειδήσεις πολύ γρήγορα. Θα συζητηθεί αύριο στο Ευρωκοινοβούλιο το θέμα κράτος δικαίου στην Ελλάδα, με ψήφους της αριστεράς, των σοσιαλιστών, των Πρασίνων και του Ρινιού, κατά μόνο το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και η ακροδεξιά, για να δούμε ότι τελικά το θέμα των παρακολουθήσεων και άλλα πράγματα για το κράτος δικαίου δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα. Υπήρξε επίσης χτες, τη λέμε μια μέρα καθυστέρηση, η έκθεση του συνηγόρου του πολίτη που έχει τα περισσότερα, το μεγαλύτερο αριθμό αναφορών στα 25 χρόνια λειτουργίας του θεσμού, εκτός από τα χρόνια της πανδημίας που προφανώς ήταν λιγότερη ύλη, για κρούσματα κακοδιοίκησης. Περισσότερες από αναφορές, πάνω από 3.000, σχετίζονται με το οικιστικό περιβάλλον και συγκεκριμένα με τις ΔΕΚΟ. Επίσης υπάρχει η έκθεση της Διεθνής Αμνηστίας που κάνει εκτενή αναφορά στις υποκλοπές, στη βία κατά των διαδηλωτών, στη βία της αστυνομίας γενικότερα, στην ατιμορρησία, ακόμα και σε περιστατικά θανάτου επαναπροωθείς μεταναστών και γυναικοκτονίες. Και επίσης ο κύριος Ντομπρόφσκης, να κλείσουμε αυτή την ενότητα με αυτό που ξεκινήσαμε, με το θέμα του κράτους δικαίου που θα συζητηθεί στο Ευρωκοινοβούλιο αύριο. Ο κύριος Ντομπρόφσκης είπε ότι η Κομισιόν πια, η Κομισιόν είναι που έχει και το σεντούκι με τα λεφτά και το μοιράζει, να υπενθυμίσουμε, ζήτησε από την Ελλάδα διευκρινήσεις για τις εξαγωγικές άδειες του λογισμικού Predator στο Σουδάν και τη Μαδαγασκάρη από τις 14 Φεβρουαρίου χωρίς να έχει πάρει απάντηση. Τους λέει ο Ντομπρόφσκης, παιδιά, σας έχουμε ρωτήσει κάτι, απαντήστε το μας. Λοιπόν, δεν μπορούμε, έχουμε εκλογές τώρα. Καλά, εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, άμα σε ρωτάει ένας επίσημος θεσμός, θα λειτουργεί και η χώρα, έτσι, δεν είναι. Γιώργο, κύριε Καραμέρο, όπως προτιμάμε τώρα, θα δούμε πώς θα το πάμε. Γιώργο, τι. Πέρα από τον κύριο Γεωργιάδη όμως, υπάρχουν και σοβαρότερα ενδεχομένως πρόσωπα. Ο κύριος οικονόμο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι δεν υπάρχει πρώτη ύλη για κυβέρνηση συνεργασίας το Μάιο. Και η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη είπε ότι δεν θα κάνουμε καμιά προσπάθεια για κυβερνήσεις στις πρώτες εκλογές. Για κυβέρνηση στις πρώτες εκλογές. Ο κύριος Ανδρουλάκης από την πλευρά του βάζει αρκετά αυστηρούς όρους για το πώς θα συμμετέχει το ΠΑΣΟΚ σε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Μπορεί να μας το εξηγήσεις και πολιτικά και μαθηματικά πώς αυτό θα γίνει εφικτό, με δεδομένο ότι έχει αποκλείσει και τον κύριο Βαρουφάκη ο κύριος Ανδρουλάκης. Πολιτικά δεν θέλω να εξηγήσω την κυβέρνηση, τον κύριο Οικονόμου ή την κυρία Μπακογιάννη, γιατί θεωρώ ότι η ανάλυση τους ή το αφήγημά τους δράζεται σε μια λανθασμένη παραδοχή. Αυτή των αριθμών των δημοσκοπήσεων, οι οποίοι πάρα πολλές φορές έχουν διαψευστεί. Δεν αμφισβητώ τις δημοσκοπήσεις, ούτε την επιστήμη. Μιλάμε με δημοσκόπους, είναι εργαλεία δημοσκοπήσεις. Πληρώνουν και οι ίδιοι
Οι δημοσκόποι λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υποεκπροσωπείται στις δημοσκοπήσεις, αδυνατούν να βρουν στα τηλέφωνα με τον τρόπο που κάνουν στα δείγματα τις δημοσκοπήσεις αυτές, ακόμα και εκείνους που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ το 31,8% το 2019. Άρα δεν συσχολιάζουν τους κυβερνητικούς. Είναι σε μια κατάρρευση, ιδιαίτερα μετά την ακόμα τραγωδία. Ακόμα και αν ο ΣΥΡΙΖΑ πάρει 31,5%. Πάμε τώρα σε αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ, Φίβου, Κλαδιανέ. Είναι λογικό τα κόμματα του προοδευτικού χώρου να έχουν έναν ανταγωνισμό μεταξύ τους. Να γίνεται μια συζήτηση προεκλογικά και μετοεκλογικά. Όμως ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιόδους μεσολαβεί μια πολύ κρίσιμη στιγμή που είναι η μέρα των εκλογών και συγκεκριμένα τώρα 21 Μαΐου. Εκεί θα διαμορφωθεί πώς θα συντεθεί, πώς θα έχουμε τη σύνθεση αυτής της προοδευτικής κυβέρνησης που προφανώς η σταθερότητα και η αλλαγή μπορεί να έρθει μόνο με πρώτο τον ΣΥΡΙΖΑ και με ενισχυμένες προοδευτικές δυνάμεις. Ο κύριος Μητσοτάκης με την προαναγγελία των εκλογών, να ξεκινήσει τους εκβιασμούς, ένα παιχνίδι φόβου, εμφανίστηκαν κάτι τρομοκράτες οι οποίοι θα ανατείναζαν με αέρια και με διάφορες άλλες βόμβες σε εστιατόρια ενώ δεν είχαν ταυτότητες. Εδώ είχαν ταυτότητες πλαστές μέχρι και αυτοί που φέραν το πέρα εδώ πέρα. Αυτοί οι οποίοι είχαν πόρους να κάνουν όλο αυτό το αντάρτικο έμεναν σε κάτι διαμερισματάκια στην Ομόνοια, πράγματα δηλαδή αδιανόητα. Οπότε έχουμε να κάνουμε το παρελθόν, το Μητσοτάκη που φεύγει σίγουρα στις 21 Μαΐου και από εκεί και πέρα θα είναι τέτοιο το αποτέλεσμα που θα δοθεί δυνατότητα συγκρότησης προοδευτικής κυβέρνησης. Όσο για τις δεύτερες εκλογές, ναι, αλλά έχει και ένα θέμα η Νέα Δημοκρατία. Τις έδρες. Πρέπει να κλείσει το μάτι στους υποψήφιους βουλευτές σε όσες εκλογικές περιφέρειες, γνωρίζοντας ότι θα είναι πολύ λιγότερες οι έδρες που θα έχει σε εκλογές 21 Μαΐου λόγω της πλαπλής αναλογικής. Τους λέτε, ξέρετε κάτι, τρέξτε, γιατί ακόμα και αν δεν εκλεγείτε στις 21 Μαΐου, θα πάμε εμείς στο πλειοψηφικό σε δεύτερες εκλογές. Να εκλεγείτε μετά. Να εκλεγείτε μετά. 32... Ο κύριος Αβραμόπουλος δεν πάει στην Ηλία. 32... Ο κύριος Αβραμόπουλος πάει στην Ηλία. Για παράδειγμα. Ο οποίος κύριος Αβραμόπουλος στις 20 Ιανουαρίου έλεγε στο Μέγκα του ρωτήσε αν προτιμά να πάει στην Αλφα Αθήνας, λέει φυσικό είναι, από εδώ ξεκίνησα εγώ, ήμουν δήμαρχος, είχα εκλεγεί καμιά δεκαετία φορές, τώρα τι χρειάζεται παράταση και τι κρίνει ο Πρωθυπουργός, θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Αφήνα ήθελε να κατέβει ο άνθρωπος. Πήγε στην εξορία. Αυτός ο Κοντογιανόπουλος παρετήθηκε από υποψήφιο. Ο γνωστός υπουργός. Ο γνωστός υπουργός που είχε πάει μετά στο ΠΑΣΟΚ και τώρα ξαναγύρισε στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, ναι. Μάλιστα. Αυτός που... Τον Μπονέρα. Με τις μπλε ποδιές που λέγαμε. Είναι ο άνθρωπος που μας έβαλε στην πολιτική εμάς τους γεννηθέντες του 1974, τότε με τις καταλήψεις όταν ήμασταν 15 χρονών. Με το point system στα σχολεία. Βέβαια τώρα έχουν γίνει χειρότερα τα τελευταία 3,5 χρόνια, αλλά. Παρ' όλα αυτά 32 και 12, 44. 132. Όχι, 32 τα 100. Μην μου το κάνεις τώρα όπως έλεγα στο Sky εκεί το φίλο μου τον Άρη τον Πορτοζάλτε. Έβαζε 135 και 15 Νέα Δημοκρατία για ΠΑΣΟΚ. Για να τους πει ότι ξέρετε τι ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία, γιατί βγαίνουν τα κουκιά. Είμαστε από τους λίγους που έχουμε σπουδάσει οικονομικά και δεν είμαστε οικονομικά αναλφάβητοι σε αυτή τη χώρα. Έχει κολλήσει εσύ τον Αδένο Γεωργιάδη τώρα, ξέρω. Μα τώρα δεν είναι. Συγγνώμη, ίσως είμαι και λίγο υπερβολικός, αλλά δεν είναι τρόπος αυτός να απευθύνεται στους πολίτες. Να το ακούσουν οι πολίτες και μιλάω για τους μετριοπαθείς πολίτες, οι οποίοι τους αρέσει υπουργός κυβέρνησης να λέει απέσιους, ανεπρόκουπους, γρουσούζιδες και άχρηστους τους πολιτικούς του αντιπάλου. Είχαμε ένα βίντεο που. Του πολιτικού αντιπάλου. Δεν το έχει δει. Δεν το ψηφίσουν Έλληνες. Είπε αναλφάβητους οικονομικά όλους τους Έλληνες. Πάσχουμε από οικονομικό αναλφαβητισμό στην Ελλάδα εν γέννη. Και σήμερα το πρωί που πήγε στον Κολωνό σε μια λαϊκή, δεν μπορούσε να ανταλλάξει μια κουβέντα με τους ανθρώπους. Τουρκάνανε παράπονα και αυτό κοίταζε αλλού, του απέπαιρνε και πήγαινε παρακάτω. Δεν είναι αυτή η εικόνα. Και είπε ότι επίσης, δεν είχαμε το σωστό σημείο στο βίντεο, είπε ότι είναι φυσικό φαινόμενο η ακρίβεια. Χώρια δεν είναι φυσικό φαινόμενο, είναι οικονομικό φαινόμενο. Εν πάση περιπτώσει, αυτός υπουργός οικονομικών. Δεν παρατηρεί τα οικονομικά φυσικά φαινόμενα. Φίβο, δηλαδή, αν με επιτρέπεις ένα σχόλιο. Θα πρέπει σιγά σιγά να δομήσουμε ένα λόγο και εμείς δομούμε μια πρόταση στο ΣΥΡΙΖΑ. Πώς θα πάει η χώρα χωρίς τον κύριο Γεωργιάδη και χωρίς τον κύριο Μητσοτάκη. Το είπε και χθες ο κύριος Τσίπρας. Είπε να για δούμε πρόγραμμα. Την επόμενη μέρα. Ναι. Θα απογίνουμε καλύτερα χωρίς βαρβάρους εισαγωγικά για σωστά. Να παραφράσω έναν στίχο. Να σε πάω στην επόμενη μέρα. Για την επόμενη μέρα του, πρέπει του να. Πώς? Του Λίντελ εν Σκότης. Θα πρέπει να πάμε όμως πρώτα στα νούμερα. 32 ΣΥΡΙΖΑ και 12 το ΠΑΣΟΚ κάνει 44. Αυτό δεν βγάζει η κυβέρνηση την πρώτη Κυριακή. Στο παραλίγο.
Δύο λείπει. Εγώ δεν θα μιλήσω βέβαια για μια κυβέρνηση με δύο κόμματα και πολλά χρώματα, γιατί είδαμε και μια άλλη απόπειρα του κυρίου Μητσοτάκη να προαναγγείλει μια πιθανή αποστασία. Και που ξέρεις ότι θα είναι 32. 32 ήταν το 19 ο ΣΥΡΙΖΑ. Εσύ πιστεύεις ότι θα είναι πάλι 32 μετά από 3,5 χρόνια τέτοια κατάρρευση. Όχι, δεν το απευθύνω προσωπικά το ερώτημα. Τέτοια κατάρρευση της κυβέρνησης. Μιλάνε για σύγκριση. Θέλετε να συγκρίνουμε τη 13η σύνταξη που έπαιρναν συνταξιούχοι και την έχασαν, την αγοραστική δύναμη που είχαμε και δεν έχουμε, το ότι απειλούνται όλα τα δημόσια αγαθά. Ήμουν στο Λαύριο το μεσημέρι. Άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ 6 γιατρούς στο κέντρο υγείας και τώρα είναι 3 και βγαίνει αύριο σύνταξη ένας ακόμα. Θα μείνουν 2. Με ένα οργανόγραμμα το 1987. Εάν ξαναβγεί ο Μητσοτάκης, ακόμα και αν ως πρώτη μεταμνημονιακή κυβέρνηση είχε ευκαιρίες να σταθεροποιήσει τουλάχιστον την οικονομία, ο κατήφορος είναι δεδομένος. Εγώ εκτιμώ ότι τα νούμερα θα είναι διαφορετικά. Θεωρώ δηλαδή ότι τα νούμερα των εκλογών θα είναι διαφορετικά. Δεν θέλω να μπω στη ζήτηση για τις δεύτερες εκλογές, τις οποίες μας είπε ο κ. Μητσοτάκης, όταν είναι και στις αρχές Ιουλίου. Εγώ θέλω να πω στον κόσμο να φροντίσει να ψηφίσει. Μιλάω με πάρα πολλά νέα παιδιά, ψηφίζουν και οι γεννηθέντες, γεννηθήσεις το 2006. Με ρωτάνε για τους ετεροδημότες, πώς θα ψηφίσουν, γιατί πολλά παιδιά δίνουν εξετάσεις και οι πρώτες εκλογές είναι σε περίοδο εξετάσεων. Και να είναι έτοιμες και έτοιμοι, αν χρειαστούν εκλογές αρχές Ιουλίου, τότε να μπορεί να ψηφίσει όλος ο κόσμος να κάνει το προοδευτικό του χρέος. Πάμε να δούμε τώρα. Για ποιο λόγο να ψηφίσει ο κόσμος ΣΥΡΙΖΑ? Το πρόγραμμα το οποίο περιμένουμε να βγάλετε σήμερα με το ρεπορτάζ θα είναι πρώτα για τα κόκκινα δάνεια, μετά για το κράτος, μετά ενδεχομένως κάτι πιο άλλο ειδικό ή όλη η σύνοψη του προγράμματός σας. Για ποιο λόγο να ψηφίσει κάποιος άνθρωπος ΣΥΡΙΖΑ, πέρα από τα γνωστά που έχουμε ακούσει πολλές φορές από το κόμμα σας για να φύγει η Νέα Δημοκρατία με τα 1,000 κακά της, όπως υποστηρίζετε ότι έχει? Τι θα αλλάξει στη ζωή μας αν ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ, πώς και τι θα βελτιωθεί η χώρα? Να το πω πολύ σύντομα, να σταματήσει ο οικονομικός και θεσμικός κατήφορος. Θα ξεκινήσω από τα θεσμικά. Θα αρχίσει ο ανήφορος όμως. Να σταθεροποιηθεί η χώρα με δικαιοσύνη, για να μην υπάρχει αυτός ο κατήφορος, και θα πω συγκεκριμένα αυτά που απασχολούν όλους μας. Δεν γίνεται να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και να μην ζητάς σακούλα, όχι για το περιβάλλον, αλλά γιατί με 50 ευρώ παίρνεις 4 πράγματα στα χέρια. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Πρέπει δηλαδή να μπει ένα τέλος στην εσχροκέρδεια, να ελέγξουμε το κομμάτι της ενεργειακής κρίσης. Μην κοιτάτε που ο κύριος βοήθησε μέσα στο χειμώνα. Παραμένει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και μάλιστα θα υπάρχει... βάλετε χέρι στις αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ? Δεν θα βάλουμε χέρι μόνο στις αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ. Θα μπορείς να ζητήσεις, σαν κάποιος που είναι υπουργός ανάπτυξης ή υφυπουργός ανάπτυξης, αντί να λέει άχρηστος στους μισούς Έλληνες, να ζητήσει έναν φάκελο τεκμηρίωσης αύξησης της τιμής. Όχι αυτούς τους δίθεν ελέγχους της δικαίου με το F5, πατάνε το F5 στον υπολογιστή και μετράνε ότι έχουν κάνει έναν έλεγχο. Έλεγχη λοιπόν. Ενίσχυση του εισοδήματος. 880 ευρώ κατώτατος μισθός με την αριθμική αναπροσαρμογή. Να βάλουμε ένα τέλος σε αυτό το ζήτημα της προσωπικής διαφοράς που ταλανίζει τη μεσαία τάξη των συνταξιούχων. Τις τριετίες θα ξεπαγώσετε για όλους τους εργαζόμενους. Και τις τριετίες και τις συλλογικές συμβάσεις. Και αυτά προσέξτε τώρα. Δεν ακόμα έχουμε... και αν δεν πέσει η ανεργία κατά από 10% όπως είναι η μνημονιακή υποχρέωση. Ναι, μπορεί να γίνει αυτό πια. Δεν είμαστε ούτε σε μνημόνιο ούτε σε εποπτεία. Να πω όμως κάτι και για τον κατώτατο μισθό. Συζητάμε και με τις επιχειρήσεις τις μικρομεσαίες. Γιατί όταν ζητάς από έναν μικροεπιχειρηματία να δώσει 880 ευρώ κατά το μισθό, πρέπει να του δίνεις δικαίωμα συμμετοχή, για παράδειγμα, στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Δεν μπορεί 31 δισεκατομμύρια ευρώ να τα πάρουν από 10 έως 60 εταιρείες. Θα δεχτούν να αναλλάξει ο προσανατολισμός του Ταμείου Ανάκαμψης? Οι Ευρωπαίοι έχουν την εικόνα μιας χώρας η οποία είναι τριτοκοσμική, σύμφωνα με τις εκθέσεις τους, και υποχωρεί το κράτος δικαίου. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε πάλι μια επαναδιαπραγμάτευση σε σχέση με το εθνικό σχέδιο? Κάποιες πτυχές. Είναι κάτι το οποίο είναι εκ των όνων κάνευ για να μπορέσει να φτάσουν πόροι κάτω στην οικονομία και να ενισχυθεί πραγματικά το εισόδημα. Επίσης, χρειάζεται σε συγκεκριμένους τομείς ενίσχυση του δημοσίου. Στους υγειονομικούς, στην παιδεία, στις συγκοινωνίες. Είδαμε τι έγινε στα Τέμπη. Αύριο τα ξημερώματα συμπληρώνεται ένας μήνας από αυτή την τραγωδία. Δεν θα έχουμε σταθμάρχη της προκοπής. Στα νοσοκομεία τα είδαμε, αλλά αυτό πώς θα το κάνετε? Θα κάνετε προσλήψεις χιλιάδες, θα αυξήσετε τους μισθούς? Μισό λεπτό, τι προσλήψεις? Θα αυξήσετε την δεν θα κάνουμε. Ακούγεται αυτό λίγο έτσι διασταλτικό. Δεν έγινε ένας διαγωνισμός για ΑΣΕΠ φιάσκο του κυρίου Βορύδη πριν από λίγες εβδομάδες, πριν από δύο εβδομάδες, που δεν μπορούσαν να βγάλουν τέτοιες φωτοτυπίες? Πήγαν 77.000 νέοι άνθρωποι, πτυχιούχοι, με προσόντα, για 5.500 θέσεις. Χωρίς να ξέρουν καν αν θα τους πάρουν τώρα. Καθαρά σαν ένα προεκλογικό τυράκι. Από αυτούς τους ανθρώπους δεν υπάρχουν πολιτικοί μηχανικοί, δεν υπάρχουν οικονομολόγοι, δεν υπάρχουν τεχνικοί, δεν υπάρχουν γιατροί, δεν υπάρχουν καλλιτέχνες οι οποίοι μπορεί να μπουν και να βοηθήσουν το δημόσιο τομέα. Εδώ εκτελείται, έχει εκτελεστεί το εκρεμές. Έχουμε φτάσει από το ένα άκρο στο άλλο. Δεν μπορεί να λειτουργήσει το κράτος.
λέει ο κ. Μητσοτάκης για παθογένειες του κράτους και για βαθύ κράτος. Εδώ δεν υπάρχει κράτος. Δεν υπάρχει κράτος. Δεν υπάρχει λεωφορείο. Υπάρχουν δύο δρομολόγια από το πεδίο του Άρεως για να σε πάνε μέχρι το Μαραθώνα. Μπορεί να προχωρήσει έτσι η οικονομία. Μπορεί να εγγυηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι κυβέρνηση με άλλο κόμμα, είτε πολύ περισσότερο άμα είναι και με ένα κόμμα στην κυβέρνηση, γιατί τίθεται και αυτό ως θέμα. Όλα αυτά που βλέπουμε, την αναδιοργάνωση του κράτους και το να πάψει το κράτος να είναι κομματικό και κάθε 4 χρόνια να αλλάζει ο στρατός. Οι διοικήσεις των νοσοκομείων, οι διοικήσεις της ΕΕΠ, οι διοικήσεις της ΕΡΤ και 15.000 οργανισμοί και διοικητικά συμβούλια κτλ. Μπορείτε να μας εγγυηθείτε, ως κόμμα εννοώ, όχι εσείς προσωπικά, ότι θα μπει ένα τέλος αυτό, ότι θα σταματήσει αυτή η εναλλαγή κάθε τετραετία? Πρώτα απ' όλα, δεν σημαίνει ότι όταν αλλάζει η κυβέρνηση, αλλάζουν και οι 2.500 που πρέπει να στελεχώσουν τη γενική διακυβέρνηση. Έτσι, κανονικά δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό και δεν συνέβη, το 2015. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, με όλα τα λάθη τα οποία έγιναν την περίοδο 2015-2019, έχει πια την εμπειρία. Την άλλαξε. Άλλαξε τις διοικήσεις, αλλά δεν τις κατέστησε κομματικό φέουδο, ούτε τη δική της νοσοκομεία. Όμως, η κυβέρνηση αποφάσισε. Το θέμα είναι αν θα αλλάξει το θεμελιακό πλαίσιο. Αν και η επόμενη κυβέρνηση που θα έρθει θα βάλει τους αρίστους και όχι τους μπλε αρίστους. Εμείς δεν μιλάμε για αρίστους. Μιλάμε για δημόσιο το οποίο θα πρέπει να υπηρετήσει με έναν τρόπο αυτό το σχέδιο προοδευτικής διακυβέρνησης. Και δεν είναι, ξέρετε, προτεραιότητα ποιος θα γίνει διοικητής ή ποιος θα πάρει την καρέκλα. Όταν μιλάμε να πάρουμε γιατρούς ή να πάρουμε υγειονομικό προσωπικό ή να στελεχώσουμε τον ΟΣΕ ή να βοηθήσουμε σε κέρια και νευρελικά πόστα, δεν μιλάμε για καρεκλοκένταυρους. Μιλάμε για εργαζόμενους που να μπουν, να δουλέψουν, να πάρουν ένα μισθό, να μην φύγουν στο εξωτερικό, να μην είναι στο επίδομα ανεργίας και να μην δουλεύουν για 600 και 700 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα, άνθρωποι οι οποίοι έχουν πτυχία και μπορούν να βοηθήσουν στην ανάταξη του κράτους. Κάθε ένα ευρώ δημόσιας επένδυσης φαίνει πολύ περισσότερα σε ιδιωτικές επενδύσεις. Αυτά είναι γνωστά. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη λειτουργήσε με έναν τρόπο, με διάφορα εφευρήματα περί επιτελικού κράτους. Στην πραγματικότητα, μοίρασε τα αιμάτια της χώρας σε 10 μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτή είναι. Θα καταργηθεί η δομή του επιτελικού κράτους της Προεδρίας της Κυβέρνησης με τα 400 στελέχη, πόσα είναι, Κώστα? 400 στο μάξι. Τα στελέχη είναι αυτά, δεν είναι μόνο 55 υπουργοί. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν μαθητής Λυκείου, ένα πράγμα που ξέραμε είναι να πούμε ποιοι είναι το Υπουργικό Συμβούλιο της εκάστοτε κυβέρνησης. Υπάρχει σήμερα άνθρωπος που ξέρει τους 55-56 υπουργούς ή υφυπουργούς του κ. Μητσοτάκη. Και με πρωθυπουργό. Ποιο επιτελικό κράτος? Το Τζίπρα μεγάλο ήταν το Υπουργικό Συμβούλιο. Με 56 υπουργούς ή υφυπουργούς δεν ήταν. Πόσο 52, πόσο 48, ήταν πολύ λιγότεροι και σε πολύ διαφορετικές συνδίκες. Αφήστε που δεν βρήκαμε και δύο υπουργεία που δημιουργήσαμε, γιατί άκουσα να λέτε για τον Πιέρο Πιερακάκη. Έχουν γίνει βήματα, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 δεν βρήκε Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, δεν βρήκε Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, βρήκε 0 στα ταμεία και άφησε 37 δις. Τα έχουμε πει αυτά. Δεν κάνουμε εκλογές ούτε για το 2015 ούτε για το 2019. Θέλουμε να μιλήσουμε για το αύριο και το μεθαύριο, μετά τις 21 Μαΐου και τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια για τη χώρα. Να δούμε το βίντεο του κυρίου Ανδρουλάκη τώρα να μας σχολιάσει μετά ο κύριος Καραμέρος. Κύριε Κοσιόνη, οι υποψήφοι πρωθυπουργοί είναι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης λέει ο ένας για τον άλλο ότι είναι κακός κυβερνήτης, επικίνδυνος. Εγώ λοιπόν συμφωνώ και με τους δύο. Θεωρώ ότι και οι δύο ήταν κακοί κυβερνήτες και επικίνδυνοι για το δημόσιο συμφέρον. Καλά, έτσι. Εγώ λοιπόν απέναντι τους έχω ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Εγώ δεν έχω κυβερνήσει. Ο κύριος Ανδρουλάκης παραιτήθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο. Θα είναι προφανώς επικεφαλής στην μάχη αυτή για το κόμμα του. Λέει ότι έχει ένα πλεονέκτημα ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν θα το τραβήξω να πω ότι προτείνει τον εαυτό του πρωθυπουργού, γιατί δεν νομίζω ότι έκανε αυτό. Ήταν μια εισήγηση. Τώρα θα επικαλεστώ το μέχρι πρώτη δημοσιογράφου. Καταβαίνει και βάζει υποψηφιότητα να πάει ψηλά. Του το είχαν εισηγηθεί αυτό, να παρουσιάζεται ως πρωθυπουργήσιμος. Αλλά νομίζω ότι και σε αυτήν την τακτική και στο ζήτημα της παραίτησης, δεν το κρίνω, είχε ο άνθρωπος ένα έργο, αλλά του στερούσε νομίζω πολλές μέρες φυσικής παρουσίας στην Ελλάδα. Έστω είναι και αργά, είναι σε ένα δρόμο λογικό. Ο και βάζει αυστηρούς όρους. Προγραμματική σύγκληση με βάση το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, να έχει ισχυρό διψήφιο ποσοστό το ΠΑΣΟΚ, να μην είναι υπουργός
να μην είναι πρωθυπουργός ούτε ο Τσίπρας ούτε ο Μητσοτάκης και ό,τι γίνει να γίνει μετά την πρώτη κάλπη να μην χρειαστεί η δεύτερη. Η δεύτερη δεν ξαναμπαίνει στον πρωθυπουργό. Καλά, ας έρθουν τα αποτελέσματα και μετά θα δούμε τι θα γίνει. Οπότε να μιλήσουμε για τις πολιτικές. Όχι, να μιλήσουμε σε ποιο πεδίο θα είναι, σε ποιο πεδίο θα είναι η προοδευτική συμπόρευση και όχι να μιλήσουμε για τα πρόσωπα. Δηλαδή το πρόβλημα με τον κύριο Μητσοτάκη είναι μόνο το πρόσωπο του κυρίου Μητσοτάκη, δεν είναι οι πολιτικές ιδιωτικοποιήσεις. Και τον κύριο Τσίπρα. Εγώ μιλάω τώρα για τις πολιτικές. Θα δεχόμαστε την κυβέρνηση χωρίς τον Τσίπρα πρωθυπουργό με πρώτο το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω ότι είναι τέτοιο θέμα. Και νομίζω ότι θα το θέσει εμφατικά ο ελληνικός λαός στις 21 Μαΐου. Θα αναγκαστεί να τα αποσύρει αυτό δηλαδή, ο κ. Ζανουλάκης. Το επαναλαμβάνω ότι είναι λογικό να υπάρχει ένας ανταγωνισμός των κομμάτων που κατεβαίνουν στις εκλογές. Υπάρχει όμως η βραδιά των εκλογών, η ημέρα των εκλογών. Η επόμενη μέρα υπάρχει μια εντολή, μια λαϊκή εντολή, η οποία θα έρθει και θα δικαιώσει κάποια επιχειρήματα και κάποιες επιλογές και κάποιες όχι. Τότε θα συζητήσουμε. Τη βραδιά των εκλογών, μετά τα πρώτα exit polls και την επόμενη μέρα. Εσύ αποκλείς δηλαδή το ενδεχόμενο ο κύριος Μητσοτάκης μετά την 21η Μαΐου να ψάξει να σχηματίσει κυβέρνηση. Αν είναι πρώτος. Αν είναι πρώτος. Λέει, ακούω την κυρία Μπακογιάννη να λέει ότι στην πρώτη εκλογή δεν θα κάνουμε καμία προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης. Και να στέλνει μήνυμα στο Πασόκ ότι το Πασόκ μπορεί να συνοδευτεί μαζί μας μετά τις δεύτερες εκλογές. Δεν ξέρω πόσο ισχυρή θα είναι η θέση του κ. Μητσοτάκη στην Δημοκρατία όταν θα. Και αν πάρει τη δεύτερη εντολή. Ναι. Θα έχει πλέον τη δεύτερη εντολή. Δεν θα είναι πρωθυπουργός. Θα έχει έτσι τη δεύτερη θα είναι, εντολή. Θα είναι, θα είναι αποδυναμωμένος. Φαίνεται στα πρόσωπα. Δείτε τις φωτογραφίες χθες του Υπουργικού Συμβούλου. Το ξέρουμε τι γίνεται σε εκλογικές μας περιφέρειες. Από το Μενίδη μέχρι το Λαύριο και από το Γέρακα μέχρι τον Οροπό. Είναι ένα κλίμα κατάρρευσης και για τον κύριο Μητσοτάκη και για τη Νέα Δημοκρατία. Φαίνεται και δημοσκοπικά αυτό, σε κάποιες δημοσκοπήσεις τοπικά σε εκλογικές περιφέρειες. Οπότε κάνουμε μια ζήτηση της προηγούμενης μέρας. Η συζήτηση της επόμενης μέρας δεν έχει Μητσοτάκη. Και παρόλο που είναι εδώ ο Γιώργος ο Καραμέρος, εν πάση περιπτώσει, αλλά ο κύριος Μητσοτάκης με αυτά που κάνει έχει μια αντίφαση. Είναι σαν να ακυρώνει τις πρώτες εκλογές για τις οποίες ζητάει να είναι νικητής. Αλλά λέει δεν θα κάνω τίποτα, σας περιμένω μετά. Θα πάμε μετά να δούμε τι θα γίνει. Θέλω να είμαι πρώτος. Έχει μια αντίφαση στους ψηφοφόρους του δηλαδή. Ναι, όταν ζητάς και λες ψήφισέ με, ζητάς για κάποιο αποτέλεσμα. Ο κόσμος θα ψηφίσει για κυβέρνηση. Δεν θα ψηφίσει για τρία πουλάκια κάθονται. Θα το ψηφίσει λοιπόν, για να μην κυβέρνηση δεύτερη κάλπη, λέει ο κ. Λέει, εγώ δεν θα κάνω τίποτα. Ας αφήσουμε το συνταγματικό που πλέον γίνεται και συζήτηση για το πόσο είναι συνταγματικά αυτά που λέει ο κ. Μητσοτάκης. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα ψηλά γράμματα είναι αυτά εδώ που έχουμε φτάσει. Με το κράτος δικαίου εννοώ και πόσο εφαρμόζεται και τι ακριβώς γίνεται. Τα προσχήματα δεν τηρούνται. Λοιπόν, αλλά αυτό που λέει είναι μια απόλυτη αντίφαση. Και τώρα έρχεται η κυρία Μπακογιάννη και λέει ότι και στις δεύτερες εκλογές θα συζητήσουμε τον κύριο. Στις δεύτερες θα συζητήσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη, δηλαδή και στις δεύτερες δεν είναι για την αυτοδυναμία. Τι ακριβώς μας λένε τώρα όλα αυτά μαζί. Στην πραγματικότητα λέει τον κύριο Ανδρουλάκη ότι θα τον πάνε δεμένο. Ναι, δηλαδή. Θα τον τριγύσουν πρώτα, πρώτα και μετά θα τον πούνε, έλα τώρα όπως είσαι παραπομένος. Όπως θέλουν να πούνε, ναι. Υπάρχει και το δικό του βέβαια σκέπτη. Και χωρίς την αυτοδυναμία πάντως το λέει. Θα τον χρειαστούν ακόμα και αν βγουν πρώτοι στον πρώτο δεύτερο γύρο. Ναι, αλλά τον θέλουν στο 5%. Ναι, βεβαίως, αλλά πάντως δεν μιλάνε για αυτοδυναμία ούτε στις δεύτερες. Πάντως είναι ξεκάθαρο, θέλω να το πω αυτό. Και νομίζω ότι προκύπτει με την κοινή λογική ότι αν θέλεις να φύγει ο Μητσοτάκης, ψηφίσεις Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ. Οτιδήποτε άλλο ψηφίσεις ικανοποιεί το Μητσοτάκη, καθώς έχει για εκείνους μια λογική χαμένης ψήφου. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι χαμένη ψήφος και στα μικρά κόμματα βέβαια, προσωπικά. Είναι δική μου θεώρηση. Ή του δίνεις τη δυνατότητα ψηφίζοντας ένα άλλο κόμμα και όχι το ΣΥΡΙΖΑ να το μαζέψεις μετά. Οπότε εδώ, αν θέλουμε μια αλλαγή και ένα τέλος σε αυτό το καθεστώς Μητσοτάκη, υπάρχει μια ψήφος, η ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό το ακούω πια και από μετριοπαθείς ανθρώπους που ενδεχομένως ψήφισαν και η Νέα Δημοκρατία το 19, που μου λένε στον δρόμο και το λένε σε πολλούς ότι ξέρετε κάτι, θα έχετε μια δεύτερη ευκαιρία. Κοιτάξτε να είστε αποτελεσματικοί και συνεπείς. Υπάρχει όμως ένα πολύ μεγάλο. Και κάτι ακόμα, και το κλείνω αυτό. Είδα σήμερα τον κύριο Παναγιώτη στην Κερατέα. Μου λέει τελευταίο Τσίπρας μ' αρέσει. Του λέω ότι ψήφισε το 19. Μου λέει εγώ ψήφισα το Μητσοτάκη. Αλλά δεν πάει όλη αυτή η κατάσταση. Τελευταίο Τσίπρας μου αρέσει. Θεωρώ ότι αυτή η χαμηλή τόνη, η συνέπεια, ο ορθολογισμός. Διευρύνει το ακροατήριο το εκλογικό του ΣΥΡΙΖΑ. Μισό λεπτό όμως τώρα, Γιώργο, και εδώ θα σε ξαναπώ, Γιώργο, γιατί έχει σημασία και η δημοσιογραφική σου προσέγγιση ως υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ενός κόμματος. Έχει αργήσει πάρα πολύ να το πει αυτό ο κύριος Παναγιώτης. Και το ότι δεν υπάρχει αυτή η δυναμική στα γκάλοπ έχει μια σημασία. Στην κοινωνία δεν βλέπουμε κάποιο ρεύμα αποφασιστικότητας, μαζικότατο, πλειοψηφικό. Ψηφίζουμε Τσίπρα να φύγει ο Μητσοτάκη, ψηφίζουμε ΣΥΡΙΖΑ να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Το ένα από τα δύο. Ορίστε. Το ένα από τα δύο.
βλέπεις. Να φύγει ο Μητσοτάκης. Να φύγει ο Μητσοτάκης. Αυτό ενδεχομένως το βλέπουμε πια καθαρά. Γιατί ο κόσμος, εγώ θέλω να πω. Άρα, ποιο ήταν το λάθος του ΣΥΡΙΖΑ, ρωτάω εγώ, έως τώρα, και αν θα αλλάξει κάτι τις τελευταίες 53 μέρες που απομένουν μέχρι τις εκλογές. Είπες εσύ ο ίδιος, μίλησες πολύ για το πώς θα είναι η επόμενη τετραετία. Μήπως έχει αργήσει πολύ αυτό η απάντηση, τι θα σας αλλάξουμε στη ζωή σας, τι λέμε με το πρόγραμμά μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ και οι τομεάρχες του, όχι μόνο τη διαφάνεια που έχουν αποκαλύψει ένα σωρό σκάνδαλα και ο Πολάκης πριν και ο Ραγκούσης τώρα. Υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, είχε φωνή, είχε θέσεις. Όσοι παρακολουθούν τα δελτία τύπου ξέρουν πολύ καλά ότι γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια, μια σοβαρή τεκμηρίωση και μια σοβαρή κατάθεση προτάσεων. Τι έβλεπε πουθενά ο κύριος Παναγιώτης? Θέλετε να συζητήσουμε τώρα τι συνέβη στα μέσα ενημέρωσης αυτά τα τέσσερα χρόνια που προηγήθηκαν? Εγώ, σαν νεαρός δημοσιογράφος, τα είχα ζήσει μόνο αυτά επί εποχής Σιμίτη. Είχατε κάνει όμως και εσείς. Υπήρχε μια μονοκαλλιέργεια. Μια μονοκαλλιέργεια, δεν θα πω αποκλεισμός, γιατί δεν είναι μόνο θέμα χρόνου. Δεν είναι η απόλυτη δικαιολογία όμως αυτό. Δεν είναι δικαιολογία. Γιατί είναι μια πραγματικότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, εσείς δεν ήσασταν τότε υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ, ήσασταν δημοσιογράφος. Αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια μονοκαλλιέργεια σκανδαλολογίας για πάρα πολύ εκτεταμένα διαστήματα. Εννοείται τα τέσσερα χρόνια αυτά της αντιπολίτευσης. Ναι. Δεν είχε μονοκαλλιέργεια σκανδαλολογίας. Απλά αυτά ήταν αδύνατο να μην απαντηθούν από τη στιγμή που έβγαιναν ανακοινώσεις κομμάτων και κυρίως προέκυπταν μέσα από το διαδίκτιο. Μέσα από στοιχεία και έγγραφα. Επίτρεψε μου να σου πω. Το θέμα είναι πώς φτιάχναν το προφίλ του Μητσοτάκη και πώς αποκομούσαν τον Τσίπρα. Το θέμα υπάρχει πράγματι δυσαρέσκεια αυτή. Στο τελευταίο διάστημα μετά τα Τέμπη είναι, λέμε, σαν να έπεσε μια κουρτίνα και τώρα όλοι βλέπουν τι ακριβώς γίνεται. Ούτε φιλελεύθεροι είναι αυτοί ούτε τίποτα. Αλλά το ζητούμενο δυστυχώς ομά, αυτή είναι η πραγματικότητα, σου λέει ο άλλος. Ένα φράγκο στην τσέπη μου. Κάτι που θα με βοηθήσει θα το δω από τον Τσίπρα και από το ΣΥΡΙΖΑ, ή θα είμαστε πάλι μια παρέα χαοτική και αυτά, και λοιπόν, ο καθένας θα λέει τα δικά του. Σπυρό, και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ας πούμε. Εγώ αν είμαι ένα συνταξιούχος και έχω τη μητέρα μου που είναι συνταξιούχος, για τους ανθρώπους αυτό είναι το ζήτημα. Θα πάρεις αναδρομικά σε τρεις δόσεις, θα πάρεις τη 13η σύνταξη όπως την έπαιρνες το 2019. Και θα ξαναδούμε το θέμα της προσωπικής διαφοράς τώρα που δεν είμαστε στα μνημόνια, αντί να δίνουμε 15 δις σε εξοπλισμούς. Θα το άκουγα πολύ σοβαρά. Και τη φορολόγηση δεν πρέπει να την υποτιμήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί για πάρα πολλούς μικρομεσαίους και μεσαίους. Ναι, ένα θέμα. Φορολόγηση, αλλά και λεφτά το κράτος να μην θρυνούμε θύματα στα Τέμπη. Βεβαίως. Αλλά ο άλλος σου λέει. Φορολόγηση. Δείξε, βρέσκε. Κάτι που έχουν ανάγκη. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να δούμε αν θα επαληθευθούν ότι οι κύριοι Παναγιώτηδες γίνονται περισσότεροι. Δεν είσαι αντιγιαγιά του χειμώνα κουλουρί, τον είδα όντως τον κύριο Παναγιώτη. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχει. Να είναι καλά. Είναι πραγματικός με σάρκα και ωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σου ευχόμαστε.